Όλγα, θέλω να σε ρωτήσω, αυτή ήταν μια διαφορετική προεκλογική περίοδος. Εσύ με την μεγάλη εμπειρία σου. Εγώ είδα ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή ποιος δεν θα συνεργαστεί με ποιον την επομένη των εκλογών. Και αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο της πολιτικής σύγκρουσης. Αυτό και ορισμένα άλλα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας, με το μέλλον μας και την προοπτική μας. Αλλά έτσι κύλησε αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Σε μεγάλο βαθμό ανούσια, κατά τη γνώμη μου. Και θα κριθεί σε δύο σημεία. Από πλευράς αντιπολίτευσης ετέθη με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, επιθετικότητα το θέμα των υποκλοπών και επίσης το θέμα των απευθείας αναθέσεων. Στο πρώτο κατονομάστηκε ο Πρωθυπουργός προσωπικά ως ο ενορχιστρωτής του σκανδάλου. Στο δεύτερο, επίσης ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το οποίο βεβαίως άφηνε και υπόνοιες για διαφάνεια ή ενδεχομένως και για οικονομικό σκάνδαλο κτλ. Άρα από τις σημερινές απαντήσεις θα κριθεί κατά πόσο αυτό το στοιχείο της προεκλογικής πολιτικής, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως του Νίκου Ανδρουλάκη, έπαιξε ή δεν έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής κρίσης των ψηφοφόρων. Όμως είναι οι πρώτες εκλογές. Ο κύριος Μαύρος είπε θα έχουμε εκπλήξεις. Εγώ και μας είπε ότι υπάρχουν γεγονότα των τελευταίων ημερών που μπορεί να έπαιξαν ρόλο. Άρα μας δίνει ενδεχομένως και μία πρόγευση της κατεύθυνσης των εκπλήξεων, διότι όλοι, δεν μπορώ να επεκταθώ, πολύ καλά γνωρίζουμε ποια είναι τα γεγονότα το εξής 1,5 των τελευταίων ημερών. Το κρατάμε αυτό στην πάντα. Τώρα δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα στοιχείο. Mm. Αλλά μπαίνοντας στην τελική ευθεία, ήταν πολύ μεγάλος ο βαθμός αβεβαιότητας ως προς την πρόβλεψη, την ασφαλή πρόβλεψη, για δύο λόγους. 600.000 συμπολίτες μας που αποφασίζουν τελευταία στιγμή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί, μπροστά στο παραβάν. Και επίσης μια τρομερή, μοναδική βουβαμάρα. Μου έλεγαν οδηγοί ταξί ότι μπαίναν οι πελάτες μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν μούγκα. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άντε να βγάλει συμπέρασμα.